Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι. Ακούσαμε πολλά ψέματα και μυρολόγια προηγουμένως. Και νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά είναι η στιγνή αριθμή. Και ξεκινάω γρήγορα γιατί έχω πάρα πολλά να πω. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του φετινού προϋπολογισμού, πρέπει να το συγκρίνει με αυτά που παραλάβαμε. 2015. Μας παραδώσατε όριο δαπανών για τα δημόσια νοσοκομεία και το δημόσιο τομέα της υγείας 1,504 εκατομμύρια ευρώ. 130 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα από το δικό σας το 2014. Πού φτάνουμε με τον προϋπολογισμό του 2019 σαν όριο δαπανών του δημόσιου τομέα της υγείας, νοσοκομεία και πρωτοβάθμια? Φτάνουμε στο 1,906. 1,907 συγγνώμη, εκατομμύρια ευρώ. Μια δημοσιονομική διαφορά συνολικά σε πραγματικούς και δεδουλευμένους όρους, με όρους πραγματικού χρήματος και όχι γενικά πιστώσεων, πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ αυτή την τριετία, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καλύψουμε τα 2.300.000 ανασφάλιστους και γιατί αύξησαμε τις δαπάνες, αλλά και γιατί μειώσαμε το κλέψιμο. Το 2014 τα χρέη των νοσοκομείων, γιατί ακούω κάτι πράγματα εδώ για ληξιπρόθεσμα και τα λοιπά, απάντησε ο Γιώργος πριν σε σχέση με τα δικαστικά, στα 300 εκατομμύρια που φαίνονται αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία, τα 100 δεν μπορούν να πληρωθούν, τα 100 εκατομμύρια, υπάρχει δικαστική διεκδίκηση. Πάμε σε άλλα νούμερα. 2014. Συνολικά χρέη των νοσοκομείων, αν πλήρωναν ό,τι είχαν στα ταμεία τους, θα χρώσταγαν άλλα 730 εκατομμύρια ευρώ. 2015. Αν πλήρωναν ό,τι είχαν στα ταμεία τους, θα χρώσταγαν άλλα 935 εκατομμύρια ευρώ. 2016. Για πρώτη φορά στην ιστορία του υγειονομικού συστήματος, από τα χρυσά χρόνια της δεκαετίας του ΠΑΣΟΚ, πρώτη φορά συνέβη αυτό, τα νοσοκομεία, εάν πλήρωναν όσα χρωστούσαν εκείνη τη στιγμή, θα τους έμεναν και 35 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη φορά θετικό πρόσημο στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων το 2016. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα το 2017 ήταν 370 εκατομμύρια θετικό πλεόνασμα με λεφτά στα χρήματα των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το 2018 θα κλείσει περίπου με θετική διαφορά 180 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έγινε αυτό δυνατό? Γιατί πήραμε τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή ότι θα στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας τόσο με αύξηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη γενική φορολογία, αλλά τόσο και με μετακίνηση πόρων από το ΝΕΟΠΗ προς το δημόσιο σύστημα υγείας. Πάμε στα στοιχεία. Πόσα έδωσε το 2014 ο ΕΟΠΗ στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια της χώρας? 80 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα έδωσε το 2015, 51 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα έδωσε το 2016, 400 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα έδωσε το 2017, 593 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα δίνει το 2018, 640 εκατομμύρια ευρώ. Πάρτε και τα στοιχεία για να τα έχετε, για να μην λέμε ότι αυτά είναι λόγια του αέρα. Γιατί έγινε αυτό δυνατό? Έγινε δυνατό διότι ο ΕΦΚΑ δίνει το 99, τόσο των εισφορών περίθαλψης προς τον ΕΟΠΗ. Πόσα πήρε ο ΕΟΠΗ από τον ΕΦΚΑ το 2015? 3,480. Πόσα πήρε το 2016? 4,124. Πόσα πήρε το 2017? 4,768. Πόσα παίρνει το 2018? 4,790. Πόσα ήταν τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΗ που παραλάβαμε το 2015? 1,704. Πόσα είναι σήμερα το Νοέμβριο του 2018? 183 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στο προσωπικό. Γιατί το δεύτερο μεγάλο πράγμα ήταν η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος με προσωπικό. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3,5 χρόνια, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τον Οκτώβριο του 2015 που αρχίσαμε να κυβερνάμε, έχουν αναλάβει υπηρεσία. Προσέξτε, έχουν αναλάβει υπηρεσία 1.658 μόνιμοι γιατροί, 2.995 επικουρικοί γιατροί, συν 550 που τους ανανεώσαμε τη θητεία 3 φορές μέχρι και τώρα 31 Οδεκάτου. Πόσο μόνιμο λοιπόν προσωπικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό κτλ. Έχει αναλάβει? 4.667. Πόσο επικουρικό λοιπόν προσωπικό έχει αναλάβει? 1.516 άτομα. Με 3 προκηρύξεις του Κελπνό
για τη ΣΜΕΘ, για το προσφυγικό το πρώτο πρόγραμμα και το Φίλος 1 ανέλαβαν υπηρεσία και δούλεψαν 1.226 άτομα. Κρεμεί και είναι σε διαδικασία να ολοκληρωθεί 1.575 από το Φίλος 2, που είναι 300 άτομα παραπάνω από τις προηγούμενες προσλήψεις του Κελπνό. Πόσοι ανέλαβαν από το πρωτοποριακό πρόγραμμα του ΑΕΔ με πλήρης αμοιβές, υπεροριακή απασχόληση, άδειες κτλ.? 3.802. Πόσοι υπηρετούν στις 101 τόμοι που έχουν ανοίξει μέχρι σήμερα? 893 άτομα, από τα οποία 254 γιατροί προσλαμβάνονται ήδη, 261 και εκκρεμούν οι υπόλοιποι μέχρι τους 2.900. Σε τι συμποσούνται όλα αυτά? 17.018 άτομα ανέλαβαν υπηρεσία στο χώρο της υγείας αυτά τα 3 χρόνια και αν υπολογίσω και τα 1.000 άτομα που ανανεώσαμε, 18.000. Πόσοι εκκρεμούν να αναλάβουν ακόμα? 1.800 γιατροί που έχουν προκηρυχτεί όλοι και είναι σε διάφορα διαδικασίες της κρίσης. 1.575 άτομα από το Φίλος 2, περίπου 400 θέσεις από τις υπόλοιπες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, 1.746 άτομα στα τόμη, συν 1.000 από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των νέων επιστημόνων, το 5.000, το πρόγραμμα που τα 1.000 θα είναι για τα νοσοκομεία, άλλες 6.500. Συνολικά λοιπόν υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 24.500 προσλήψεων στο χώρο της υγείας, που το έχει πραγματικά ανάγκη και έτσι ισορρόπησε το σύστημα. Πάμε στα μισθολογικά. Η πρώτη αύξηση που δόθηκε επί μνημονιακής περίοδου ήταν τα 400 ευρώ στα άγωνα αγροτικά ιατρία. Τα οποία άγωνα αγροτικά ιατρία τα κάναμε, κρατήστε και τα στοιχεία, τα ζητάει ο κύριος οικονόμου για το προσωπικό, το κάναμε 400 ευρώ από 200 που ήταν πολύ παλιά και μετά είχε καταργηθεί, τα κάναμε 430. Πόσα βρήκαμε καλυμμένα το 2015 σε αυτά τα 430? Γύρω στα 60-70. Πόσα είναι καλυμμένα σήμερα με αυτή την αύξηση? Γύρω στα 360. Πάρτε και τον κατάλογο. Εφημερίες υπερορίες. Πόσο τις παραλάβαμε το 2015? 298 εκατομμύρια ευρώ. Το 2015 δώσαμε 35 εκατομμύρια για πληρωμές δικών σας δανεικαριών που τα χρωστάγατε στους γιατρούς τα προηγούμενα χρόνια, το 2012 και το 2014. Πόσα δώσαμε το 2016? 335 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα δώσαμε το 2017? 345 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα δύο χρόνια, εκτός από αυτά τα δύο νούμερα, δώσαμε άλλα 40 εκατομμύρια δανεικαριές δικές σας, απλήρωτες υπερορίες και εφημερίες τακτικές στους γιατρούς και στους εργαζόμενους, υπερορίες στους υπόλοιπους εργαζόμενους του ΕΣΥ. Πόσα θα φτάσει το 2018? 357 εκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε αύξηση 10% στις εφημερίες και 10-15% στα νυχτερινά και εξαιρέσιμα στο υπόλοιπο και δώσαμε με πρόσφατη πολιτική απόφαση και όχι λόγω των δικαστικών αποτελεσμάτων 230 εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά, μεικτό ποσό, το καθαρό είναι γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 21.000 γιατρούς που υπηρέτησαν από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι 31 Δεκάτου του 2016 στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τα πρώτα νοσοκομεία καταφέραμε και παρά αυτή τη σάπια γραφειοκρατία που μας κληρονομήσατε θα πληρωθούν πολλά νοσοκομεία στις 27 Δεκεμβρίου αυτά τα αναδρομικά. Πάρτε και τον κατάλογο που φαίνονται οι αριθμοί των γιατρών που υπηρετούσαν σήμερα και που παίρνουν εφημερίες. Και επίσης αυξήσαμε κατά 2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τις πρόσθετες εφημερίες από 17 εκατομμύρια σε 19 εκατομμύρια που πληρώνονται από ίδιους πόρους των νοσοκομείων ή οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων. Πάμε στη ΣΜΕΘ. Τρέχω. Πόσα κρεβάτια παραλάβαμε? Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, 2 λεπτά. Είναι τα στοιχεία, δηλαδή είναι ο πόνος μας αυτά τα 3 χρόνια. Πρέπει να τα πούμε. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι λέτε ενδιαφέροντα πράγματα. Και ο Ανδρέας, δεν θα μιλήσουν άλλοι συνάδελφοί σας. Παρακαλώ. Θα το κάνω πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στη ΣΜΕΘ. Πόσα κρεβάτια παραλάβαμε το 2015, λειτουργούντα 438. Πόσα ήταν ανεπτυγμένα, δηλαδή είχαν τον εξοπλισμό αλλά δεν λειτουργούσαν? 578. Θυμηθείτε τα νούμερα. 578 είχαμε τα μηχανήματα, 438 λειτουργούσαν. Πόσα λειτουργούν σήμερα, σημερινά τα στοιχεία? 552 λειτουργούν με 615 ανεπτυγμένα. Πάρτε και τα στοιχεία,
που δείχνουν τον αριθμό των κλινών. Άλλα 30 ανοίγουν πάρα πολύ σύντομα και θα τα καλύψουμε όλα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καινή θέση γιατρού σε ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. Πάω πολύ γρήγορα στο ΕΚΑΒ και θα παραλείψω τα έργα. Στο ΕΚΑΒ. Δεν μπορείτε να καταθέσετε όλα αυτά τα στοιχεία στα πρακτικά να τα έχουμε. 40 άτομα προσωπικό, μόνιμο. 14 επικουρικούς και 10 μόνιμους γιατρούς. Άλλους 37 τους περιμένουμε άμεσα. Αυξήσαμε τις εφημερίες του προσωπικού από τα 2.200.000 στα 2.600.000 και τις υπερορίες του προσωπικού από 8.942.000 στα 11.500.000. Δώσαμε μια μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού 12-13 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, διπλή δόση τα έτη 16-17-18, γιατί πληρώνουμε και δανεικά με μετακίνηση πόρων από το ΝΕΟΠΗ για τη μεταφορά των βαρέως πασχόντων και πληρώνουμε και δικές σας και του ΠΑΣΟΚ πλήρωτες δανεικαριές αεροδιακομιδών από τη δεκαετία του 90 ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ που με 48 εκατομμύρια συμφωνήσαμε. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πήραμε 90 ασθενοφόρα. Ναι, αλλά έχουμε τελειώσει, κύριε Υπουργέ. Είναι 11,5 λεπτά. Αντικαθιστούμε τα 406 από τα 750 ασθενοφόρα του στόλου του ΕΚΑΒ που παραλάβαμε, τα 406, τα 274 έχουν αντικατασταθεί ήδη και 132 είναι σε φάση του διαγωνισμού. Αυτά και πολλά άλλα καταφέραμε, όλα αυτά είναι ο κατάλογος των έργων, τον οποίο θα ανακαταθέσω, διότι μας πληρονομήσατε μόνο 30 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ στον χώρο της υγείας, και εμείς μόνο από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, αυτά τα 3 χρόνια έχουμε δώσει παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κονδύλι που το κάνατε κόλυβα και μελέτες του αέρα έχει μεταφραστεί σε εκατοντάδες μηχανήματα. Δεν θα σταματήσει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει κύριε Πρόεδρε, την αυστηρότητά σας βλέπω ότι την είναι 12 λεπτά. Την δείχνετε πολύ έντονα σε μένα. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ακούσει η ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν τα ακούει δυστυχώς αυτά δεν τα λένε. Οι συνάδελφοί σας θέλουν να μιλήσουν, δεν πρέπει να τους ακούσει η κοινωνία. Σας παρακαλώ. Ούτε οι συνάδελφοί έχουν ακούσει. Κλείνω την πρόταση. Αυτά τα καταφέραμε γιατί το είχαμε πολιτική επιλογή, γιατί μας στήριξε ο λαός και γιατί τρίτον κόψαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ρεμούλας, γιατί εμείς δεν δίναμε 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο διαφημιστική δαπάνη και να χρωστάμε 15 εκατομμύρια σε μεταμοσχεύσεις. Και για μας το 1 ευρώ μετράει για 2, γιατί κατεβάσαμε τις τιμές. Και όταν δεν κλέβεις, το 1 ευρώ μετράει για 2. Ευχαριστούμε έτσι θα πολύ. Συνεχίσουμε και την επόμενη τετραετία. Ο συνάδελφος κ. Παφίλης έχει το λόγο.